όπως βλέπετε είναι έτοιμη ντυμένη, είναι πρωί, μια έτσι όμορφη μέρα, η αλήθεια είναι ότι έχει δροσούλα ακόμα. Ξέρετε ότι κάθε χρόνο τέτοια εποχή περιμένω έτσι διακαώ στο φθινόπωρο, οπότε σήμερα σας έχω το πρώτο στην ουσία φθινοπωρινό έτσι content στο κανάλι. Όλα τα πράγματα πάνω στο τραπέζι εδώ στο μπαλκόνι που πήρα χθες από την Ελιντέκος. Βλέπετε ότι άλλαξε επίσης και τα μαξιλάρια, έβαλα αυτά εδώ τα καφέ, ριγέ, τα οποία θεωρώ ότι ταιριάζουν πολύ καλύτερα στο φθινοπωρινό μπαλκόνι. Οπότε, κορίτσια μου, καταλαβαίνετε πόση δουλειά με περιμένει, αλλά θα ξεκινήσω πρώτα να σας φιλμάρω τα DIYs. Πάμε να κάνουμε το centerpiece με την κολοκύθα και το καδράκι εκείνο που θέλω να τα φτιάξω. Thank you.
Λοιπόν, το βίντεο με την φθινοπορεινή διακόσμηση του μπαλκονιού θα βγει ένα πολύ μεγάλο βίντεο λογικά στο μοντάζ, γιατί έχω συμπεριλάβει και χολ και βόλτα στο κατάστημα και έχει και πολλή δουλειά το μπαλκόνι. Θα προσπαθήσω βέβαια να κάνω όσο το δυνατόν καλύτερη δουλειά στο μοντάζ για να μην είναι έτσι ένα βαρετό βίντεο, να είναι ένα όμορφο και χορταστικό βίντεο που να σας κρατήσει έτσι καλή συντροφιά και να σας δώσει όμως και όμορφες φθινοπορεινές ιδέες διακόσμησης. Πολλά πράγματα μπορείτε να τα υιοθετήσετε και στο σπίτι σας, οπότε ελπίζω να σας δώσω ιδέες όχι μόνο για μπαλκόνι αλλά και για μέσα στο σπίτι, δηλαδή αυτό το centerpiece σας είπα, αλλά άνετα μπορεί να χρησιμοποιηθεί οπουδήποτε μέσα στο σπίτι. Μην ξεχνάτε ότι θα αφήσω φυσικά όλα τα link για Eldeco, για τα καινούργια φθινόπωρινα που έχει φέρει, για όλα τα πραγματάκια κάτω στο κουτί περιγραφής για να πάτε να τα δείτε. Χαίρομαι πάρα πολύ που ξεκίνησα τα φθινόπωρινα βίντεο. Βέβαια, όπως σας έχω πει, τρέχω πάρα πολύ αυτή την περίοδο και μπορεί το επόμενο βίντεο να αργήσει λίγο, αλλά θεωρώ ότι σας αποζημίωσα σε αυτό το βίντεο. Σας έδωσα έτσι υλικό να έχετε να δείτε και να ξαναδείτε και φυσικά θα επανέλθω σύντομα, μην ανησυχείτε, με κάτι έτσι όμορφο και φθινοπορεινό, μιας και τώρα τα βίντεο θα είναι μόνο fall series, τίποτα αλλιώτικο δεν δεχόμαστε σε αυτό το κανάλι αυτή την περίοδο. Αυτά λοιπόν, αν σας άρεσε το βιντεάκι μην ξεχάσετε να πατήσετε like και να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου για να βλέπετε και άλλα βίντεο φθινοπορεινά και όχι μόνο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για εμάς, για τους δημιουργούς που έτσι δαπανάμε ώρα για να κάνουμε κάτι έτσι όμορφο και ποιοτικό να ανέβει στο κανάλι μας. Οπότε περιμένω με ανυπομονησία τα σχόλιά σας, τα like σας και όλα αυτά. Σας αφήνω λοιπόν με βραδινά πλάνα από το φθινοπορεινό μας μπαλκόνι. Σας εύχομαι καλό φθινόπωρο, happy fall που λέμε και λένε και οι πινακίδες μου. Και εμείς θα τα ξαναπούμε πολύ σύντομα στο επόμενο βίντεο. Κλάκια! Γεια σας!